Κάποτε έπρεπε να το κάνουμε αυτό, αυτό που πάντα θέλαμε. Αυτό είπαν μια ομάδα απεργών γυναικών, εργατριών, από μεγάλο εργοστάσιο της περιοχής μας, στις μεγάλες απεργίες του Μάρτη. Ήρθαν εκεί μαζί με άλλους εργάτες και εργάτριες από άλλα εργοστάσια. Χειροκροτήσαν τις ομιλίες, φώναξαν τα συνθήματα, τραγούδισαν τα τραγούδια, σπάσαν το φόβο, την τρομοκρατία, τις απειλές της εργοδοσίας. Ξέραν ότι δεν είναι μόνες τους, ότι δεν είναι μόνοι τους οι εργάτες. Ξέρουν, ήξεραν ότι εκεί δίπλα, κάθε μέρα, στους αγώνες τους, είναι το ΚΚΕ, είναι οι κομμουνιστές μέσα από τα συνδικάτα που δεν αφήνουν τη μεγαλοεργοδοσία του νομού μας να αλωνίζει ανεξέλεγκτα. Το ξέρουν καλά αυτό οι εργάτες και οι εργάτριες του νομού μας. Το ξέρουν οι εργαζόμενοι στα μεγάλα πτηνοσφαγεία, που όταν στην περίοδο της πανδημίας η μεγαλοεργοδοσία για να υπερασπιστεί και να θωρακίσει τα κέρδη τους έπαιζε την υγεία, τη ζωή τους, κορώνα γράμματα. Ήταν εκεί οι κομμουνιστές. Ανακάτεψαν γη και ουρανό για να επιβάλλουν έστω αυτά τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς μετά από τις παρεμβάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Το ξέρουν καλά οι εργάτριες και οι εργάτες στην Πίνδο, που όταν η εργοδοσία απέλυσε πρωτοπόρο απεργό εργάτη γιατί διεκδίκησε τα αυτονόητα, οι κομμουνιστές ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή. Μαζί με άλλους εργάτες δώσαμε τη μάχη, καταφέραμε την επαναπρόσληψη, αλλά το κυριότερο, καταφέραμε ένα πράγμα, να καταλάβουν οι εργάτες ότι η εργοδοσία δεν είναι ανίκητη, ότι η πραγματική δύναμη την έχουν αυτοί, οι ίδιοι εργάτες, η παραγωγή του πλούτου. Λίγες μέρες πριν έγινε συνάντηση στο εργοστάσιο της Πίνδος από τους υποψήφιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με την εργοδοσία, μεταξύ αυτών και η νυν βουλευτής, και μεταξύ άλλων τουλάχιστον από αυτά που ανακοινώσανε, δεσμεύτηκαν ότι το επόμενο διάστημα θα στηρίξουν την ανάπτυξη της επιχείρησης με νέα προγράμματα, με επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές. Κουβέντα όμως δεν είπαν για τους εργάτες, για τα άθλια μεροκάματα πείνας, για την εντατικοποίηση, για τις απλήρωτες υπερορίες. Κουβέντα δεν είπαν για τα αδήλωτα εργατικά ατυχήματα. Κουβέντα δεν είπαν για τα απλήρωτα νυχτερινά. Κουβέντα δεν είπαν για τα τετράωρα ένσημα των εκατοντάδων εργολαβικών εργατών. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτό πρέπει να είναι κριτήριο ψήφου για τους εργάτες. Ποιος είναι με ποιον. Αυτό πρέπει να γίνει για τους εργάτες του νομού μας το κριτήριο ψήφου. Και το ποιος είναι με ποιον φάνηκε πολλές φορές. Φάνηκε ξεκάθαρα στις απεργίες των εργατών της ανακύκλωσης επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όταν απεργούσαμε για να μην περάσουν οι ομαδικές απολύσεις. Φάνηκε πολύ καθαρά που η απάντησή τους ήταν ΜΑΤ, συλλήψεις, τρομοκρατία. Φάνηκε πεντακάθαρα επίσης τον ευνηματικό αγώνα των Μαρκετίν, που είχε ακριβώς την ίδια συμπεριφορά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τους πέρασε όμως. Απέναντι σε ΜΑΤ, συλλήψεις, μπράβους, οι εργαζόμενοι με τη στήριξη του ΚΚΕ των ταξικών συνδικάτων βγήκαν νικητές. Πρέπει να είναι λοιπόν κριτήριο ψήφου ποιος στέκεται δίπλα και ποιος απέναντι σε ποιον. Πρέπει να είναι κριτήριο ψήφου για τους συναδέλφους οικοδόμους οι μάχες που δίνουν οι κομμουνιστές στα συνδικάτα, στο συνδικάτο εδώ, στο συνδικάτο Γιαννίνων. Πρέπει να είναι κριτήριο ψήφου η μάχη που δώσαμε για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις, που άνοιξε δρόμους για το σύνολο της εργατικής τάξης της χώρας μας. Όπως επίσης πρέπει να είναι κριτήριο η καθημερινή μάχη που δίνουμε για αύξηση στα μεροκάματα, για την ασφάλιση, για μέτρα υγιεινής, γιατί δυστυχώς έχουμε τη θλιβερή πρωτιά των νεκρών και σακατεμένων. Πρέπει να είναι κριτήριο ψήφου στις εταιρείες, στις μεγάλες εταιρείες συμφιάλωσης νερού, ποιος ήταν δίπλα τους όταν η εργοδοσία επιχείρησε να επιβάλλει μέρος του μισθού με κουπόνια. Ποιος είναι δίπλα στον αγώνα τους για να σταματήσει το 7ήμερο, τα απλήρωτα Σαββατοκύριακα. Ποιος είναι δίπλα τους τώρα που είναι σε εξέλιξη οι μεθοδεύσεις της εργοδοσίας για βλαπτική μεταβολή μισθών. Οι κομμουνιστές και το κόμμα μας είναι δίπλα, που επιμέναμε και επιμένουμε πάντα για την ανάγκη οργάνωσης στον χώρο δουλειάς. Και εκεί σήμερα μπορούμε πια να το πούμε,
Οι εργάτες του Χίτου τελικά το κατάφεραν, φτιάχνοντας επιχειρησιακό σωματείο. Και πια δεν είναι ο καθένας μόνος του. Είναι όλοι μαζί, όλοι μαζί αποφασίζουν, όλοι μαζί λειτουργούν, όλοι μαζί διεκδικούν, όλοι μαζί βάζουν stop, βάζουν φρένα στις επιδιώξεις της εργοδοσίας. Κριτήριο ψήφου για τους εργαζόμενους, αλλά συνολικά για τα λαϊκά στρώματα του νομού μας, πρέπει να είναι η στάση ολονών την περίοδο της πανδημίας, με τις απαγορεύσεις, με την καταστολή. Τότε που οι κομμουνιστές βγήκαν μπροστά, δώσαν θάρρος, σπάσαν στην πράξη όλες αυτές τις μεθοδεύσεις την ίδια ώρα που οι άλλοι έλεγαν «θα λογαριαστούμε μετά, καθίστε στα σπίτια σας, δεν είναι ώρα για τέτοια». Απευθυνόμαστε σε όλους τους εργάτες, σε όλους τους εργαζόμενους του νομού μας και τους το λέμε καθαρά. Τα πράγματα το επόμενο διάστημα θα γίνουν πολύ χειρότερα. Οποιαδήποτε και αν είναι κυβέρνηση, όποιο χρώμα και αν έχει το πουκάμισο του Πρωθυπουργού και των Υπουργών. Πρέπει να υπηρετηθούν οι στόχοι του κεφαλαίου, οι στόχοι της κερδοφορίας του. Η οργάνωσή μας στους χώρους δουλειάς. Το ακόμα μεγαλύτερο δυνάμωμα, η ακόμα μεγαλύτερη ισχυροποίηση στις εκλογές του ΚΚΕ με πολύ περισσότερες νέες εργατικές λαϊκές ψήφους είναι η μοναδική, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η δική μας απάντηση. Ακόμα και αν δεν συμφωνούμε όλοι σε όλα. Ξέρουν πολύ καλά οι εργαζόμενοι ποιοι είναι οι κομμουνιστές. Ξέρουν ότι δεν θα τα διπλώσουν. Ξέρουν ότι δεν συναλλάσσονται πίσω από κλειστές πόρτες. Ξέρουν ότι δεν θα κάνουν συμφωνίες με τη μεγαλοεργοδοσία. Γιατί δεν έχουμε δεσμεύσεις. Η μόνη μας δέσμευση είναι η δέσμευση απέναντι στην τάξη μας. Οι βουλευτές του ΚΚΕ και εμείς διεκδικούμε και ναι, πρέπει να πάρουμε έδρα το κόμμα μας στον ομό. Την επόμενη μέρα θα είναι εκεί που είναι πάντα. Στους χώρους δουλειάς, δίπλα στις αγώνες των εργαζόμενων για τα δικαιώματά τους, στους αγώνες της νεολαίας, στις σχολές, στα σχολεία. Θα είμαστε εκεί, είμαστε εκεί όταν προσπαθούν να πάρουν σπίτια, να βγάλουν σπίτια στο σφύρι της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Είμαστε εκεί στους αγώνες, στα βάσανα των αγροτών, των μικρών επαγγελματιών, των συνταξιούχων. Εκεί που ζει, εκεί που αγωνίζεται, εκεί που διεκδικεί ο λαός, εκεί θα κατατεθούν οι λαϊκές ψήφου του ΚΚΕ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε 17 μέρες. Ούτε λεπτό χαμένο. Άνθρωπο τον άνθρωπο. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε δικαίωμα. Είμαστε οι μόνοι, να το πω λαϊκά, που έχουμε τα μούτρα να κοιτάξουμε κατάματα τους εργαζόμενους. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να κουβεντιάσουμε μαζί τους, που μπορούμε να μπούμε σε κάθε λαϊκό σπίτι. Ανεξάρτητα λοιπόν, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς αποκλεισμούς, μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια κάθε τίμιο εργαζόμενο, να κουβεντιάσουμε μαζί του, να του πούμε γιατί τώρα πρέπει να είναι ισχυρό το κουκουέ. Γιατί την επόμενη μέρα, μετά τις εκλογές, θέλουμε κουκουέ ισχυρό, όχι απλά για να βάλουμε εμπόδια, που θα βάλουμε εμπόδια και πολύ περισσότερα αν το κόμμα μας βγει πιο ενισχυμένο στους σχεδιασμούς του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του, αλλά γιατί θέλουμε να ανοίξουμε δρόμους για το αύριο. Θέλουμε να συσπυρώσουμε δυνάμεις. Δυνάμεις στην κατεύθυνση που λέει το κόμμα μας. Να ζήσει ο άνθρωπος σαν άνθρωπος. Να ζήσουμε τη ζωή που μας ανήκει, τη ζωή που μας αξίζει σε μας και στα παιδιά μας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους.